Θέλω να μας πεις τη γνώμη σου για όλα αυτά που άκουσες. Θυμήσέ μου τα, γιατί είναι γυρισμένο το επεισόδιο και δύο περί αισθησιακών ταινιών που είναι πολύ καλό το ζευγάρι να τις βλέπει. Καλό είναι. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, τώρα με αυτά εγώ δεν τα είχα λίγο. Εντάξει. Και δεν μιλούσες, ρε παιδί μου. Ακόμα βλέπαμε μόνο πλάνο σου που έκανες έτσι. Να, σε αυτό που δεν μιλούσα. Σε αυτό δεν φταίει ο Γρηγόρης. Δεν μιλούσες έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν μιλούσα. Ναι. Δηλαδή είχα ένα. Στην αρχή ειδικά είχα κομπλάρει πάρα πολύ. Κάτσε, το ότι δεν μιλάτε πολύ, εγώ αυτό θέλω να λύσουμε. Είναι επειδή κάνει ο Γρηγόρης όπα ένα βήμα πίσω να είστε εσείς ή επειδή εσείς δεν μιλάτε. Δεν λέει ο Γρηγόρης ποτέ όπα. Ο Γρηγόρης γενικά είναι από τη φύση του μιλάει πολύ. Καταιγιστικός. Δεν μιλάει. Ωραία, ναι. Μιλάει. Εγώ με το Σταρόβα δεν μιλάμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς από τη φύση μας. Ναι, ο Σταρόβας θα πετάξει τις ατάκες του. Θα πετάξει αυτό που πρέπει. Εγώ άμα δω εκεί που μπορώ να μιλήσω. Και θα βρεις το χώρο σου. Θα βρω το χώρο μου, θα μιλήσω. Αλλά δεν πήγα στην εκπομπή για να είμαι ούτε ίσα με τον Γρηγόρη, ούτε να μιλάω άπειρες ώρες. Σίγουρα όμως στην αρχή μίλαγα ελάχιστα. Αλλά γι' αυτό δεν ευθύνει τον Γρηγόρη. Ευθύνομαι εγώ. Άρα, όσο περνάει ο καιρός, βρίσκεις περισσότερο το χώρο. Τώρα νιώθω πολύ ωραία. Δηλαδή, τώρα κάνω. Ο καλύτερος καλεσμένος σας ποιος ήταν, που το ευχαριστήθηκες εσύ, όχι. Δεν εννοώ που έκανε τα μεγαλύτερα νούμερα ή που. Αχ, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Μιχάλης Ρακιτζής, που είχα να τον δω τόσο καιρό. Ναι. Πάρα πολύ. Μ' άρεσε πολύ ο Αλέξης Κούγιας. Και ο κύριος Καμίνης μ' άρεσε πολύ. Τι άρεσε ο Καμίνης, προχθές. Τον είδα από κοντά και τον. Το συμπάθησες. Το συμπάθησα. Τα τρία αγαπημένα σου τηλεοπτικά πρόσωπα ποια είναι. Που τους βλέπεις και λες, παιδί μου, είναι αγαπημένα μου πρόσωπα αυτά. Δηλαδή, μ' αρέσει που τους βλέπω. Η Φέη. Η Φέη για μένα είναι